Έφερα τα παπούτσια σου. Ναι, τα έχω βγάλει τα παπούτσια. Το μυρίσαμε, το καταλάβαμε, ρε, το καταλάβαμε. Φόρεσε τα. Ναι, όμως, φόρεσε τα οπωσδήποτε. Με συγχωρείς. Έχεις φάει παστορμά. Ναι, όντως. Και εγώ το μύρισα. Να βάλω τα παπούτσια μου. Φόρεσα, ρε, πώς πείτε. Έλα, φόρεσα τα παπούτσια μου. Βγάλει και εσύ το παστορμά. Πάρε κανένα με το μέσα. Αυτή είναι η τηλεόραση. Παιδιά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε, έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε. Να συμπληρώσουμε μόνο πλήρω, Γιώργο, πόση μεταφορά. Να ανακοίνωση. Ναι. Ούτε στη ρυθμική γυμναστική τέτοιο συγχρονισμός. Τον κύριο Βενιζέλο. Και... Ρωτάμε 27 λεπτά και μετά τα 27 λεπτά ξαναπαρεμβαίνουμε και διακόπτουμε τον ερωτώμενο. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, έκανε ερώτηση επί 27 λεπτά. Και μόλις ξεκίνησε ο άλλος να απαντάει, τον διέκοψε. Ξεχάζει, είναι μικρό. Να είμαστε τελευταία ομάδα, το προσεγγίσμα, αφού θυμίζω σε όλους ότι καφέ, αναψυκτικά, ό,τι υπάρχει, μπορείτε να περνάτε έξω, νεράκι, ό,τι θέλετε. Καντίνα την κάνουν σιγά-σιγά, κυρίες και κύριοι, πατατάκια, γαριδάκια, τσίπς, κοκακόλα. Θα βάλω και μια φουφού εκεί, μια παντσέτα, ξέρεις, μυρίζει και έρχεται ο κόσμος. Δεν είναι κακό. Γιατί η μυρωδιά του τραβάει. Τι τραβάει αυτός ο άνθρωπος, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα. Θέλω το τηλέφωνο με την κύριε για τη γυναίκα μου που είναι φιλάρισα, που ζητάνε υπάλληλοι. Μιλάτε, δεν σας κατάλαβα. Με την κύριε που ζητάνε φιλάρισα. Στη Λάρισα. Τι... Ναι, για τη γυναίκα μου θέλω. Ποια θέση ακριβώς είναι αυτή. Το άκουσα προηγούμενο γι' αυτό που ζητάνε υπάλληλοι στη Λάρισα με την κύριε με πτυχίο. Με πτυχίο, τι λέμε. Δεν καταλαβαίνω την ειδικότητα που λέτε. Λέτε για τη γυναίκα σας τη Λάρισα που ζητάνε κάτι με πτυχίο, αλλά δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Θέλω το τηλέφωνο που ζητάνε υπάλληλο για αμυντική επιδίκηση. Αυτές τις δύο τελευταίες λέξεις δεν καταλαβαίνω. Μανική επιδίκηση. Μανική επιδίκηση. Α! Μανικιούρ, πεντικιούρ εννοείται. Ναι. Αυτό λέμε. Άρα, γεια σου, ρεθήκαμε. Ήταν φοβερός να το διόρθωσε. Και το έκανε μενικιούρ, πεντικιούρ. Αλλά είναι πεντικιούρ. Ο φίλος ο Νάσος λέει ότι σύμφωνα με πληροφορίες δικές του, ένας εργαζόμενος του συμπαθέστατου κατά τα άλλα κ. Καραμολέγκου πήγε να του ζητήσει αύξηση και μετά από τριήμερες διαπραγματεύσεις δουλεύει αμυστή στην εταιρεία Καραμολέγκου. Πάλι καλά που δεν είσαι φυλακή μέσα. Πάλι καλά που δεν του κάψει και το οικοπεδάκι της γυναίκας του όλα. Πάρτα εκεί να σωθούν. Και στην εκπομπή του Καρατζαφέρη έκαναν ένα ρεπορτάζ γιατί ο απλός κόσμος πρέπει να δείξει την αγάπη του και την εκτίμηση που έχει προς το πρόσωπο του Αντώνη του Σαμαρά και να δώσει ευχές στον Πρωθυπουργό αυτής της χώρας. Για να δούμε τις ευχές. Τι έχετε να ευχηθείτε στον Πρωθυπουργό που γιορτάζει σήμερα? Τα χειρότερα. Μας έχει καταντήσει, τα χειρότερα του εύχομαι. Μισός και τα γιορτάσει τα υπόλοιπα. Ο Χόνεθ Γκράντε θα καρπούδι συνέχεια με την Κρέθια Αλαδέα Μύθ. 25 ευρώ μένει στο πανταλόν. Έχω σπιτάλ με νοδιέντο σκούτρα κολάκια. Αώρα θα μαράς πρέπει να φάρει φράγκα. Φουμάρετε. Πακέτο παραμάθχαλα μικρή μεγάλη και όλο το κρέθια βρωμάει θυγαρίλα μούθο. Πορκέ αν θυγάρο δεν ανάψει και αρρωστήσει, κούτρα χοσπιτάλα θα λαβεί τα μπέιμπι. Πακέτο για το νοσοκομείο του άλλου. Εσύ καπνίδει, κάποιοι άλλοι σταματούν να πληρώνουν. Είμαι για σένα. Η δικιά σου η μορφή, είμαι δικό σου, ναι. Όχι, πίσω. Κυρίες και κύριοι, η πεμπτουσία του πιασμένου συναισθήματος. Και τη δημοσιογράφο Ζανίνα Βόβου, η οποία επιμελήθηκε το ρεπορτάζ για τον Ολάντ εδώ στον Αντένα. Το οποίο το πήραμε εμείς. Το πήραμε εμείς και το συνεχίσαμε από ένα σημείο και μετά. Είπαμε λίγο να το επεκτείνουμε το ρεπορτάζ αυτό. Είναι κοντός, αγύμναστος, χωρίς θεληματικό πηγούνι, με λεπτά χείλη, μικρά μάτια σαν της νυφίτσας και αραιά μαλλιά.
ομορφάντρα δεν τον λέει κανείς. Η μύτη του είναι γαμψή σαν μπουγατσομάχερο, έχει μικρό τσουτσούνι, τα δάχτυλα του μοιάζουν με λουκάνικα τζουμαγιάς, οι τρίχες στην πλάτη του περισσεύουν πάνω από τους ώμους του σαν κεραίες από κατσαρίδες, τα νύχια των ποδιών του έχουν απόχρωση πράσινο καφέ, μυρίζει κοπριά, ξέρει την προπαίδεια μόνο ως το 339, δεν έχει φίλους, μόνο γνωστούς, δεν του άρεσε το αμελή, κλωτσάει κουτάβια όταν δεν το βλέπουν, τα παιδιά στη γειτονιά του τον πειράζουνε, οι κάλτσες του είναι όλες τρύπιες. Ένα αντικειμενικό ρεπορτάζ. Καθαρά, καθαρά, καθαρά. Ένα προφίλ αντικειμενικό για τον Ολάντ. Είναι ελπιδοφόρο, αν ο Ολάντ έχει γκόμενα, όλα τα μπαμπούρια μπορούν να ελπίζουν να το σκεφτούν. Αναφυσβήτητο, είπα αυτή την έννοια. Νούμερο 20, κυρίες και κύριοι.